Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα και από τα πολιτικά. Να πάμε στα εκπαιδευτικά. Τώρα, βέβαια, που το σκέφτομαι, μπορεί και να είναι αλληλένδετα αυτά τα θέματα. Και μάλλον είναι αλληλένδετα αυτά τα θέματα, διότι όπω σα έχω ήδη προαναγγείλει, θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση, την τεχνική εκπαίδευση, και το ρόλο που έχει σήμερα ή που δεν έχει, και γιατί δεν έχει, αν δεν έχει. Και μου φαίνεται πως όλο αυτό είναι θέμα πολιτικής. Θα το συζητήσουμε τώρα εδώ, μαζί με τον κύριο Μιχάλη Καθαράκη, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της Κατάρτισης των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Καριωτάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, η τεχνική εκπαίδευση ουσιαστικά όλο επανεκκινεί, σωστά, και όλο στο ίδιο σημείο βρίσκεται. Έτσι ακριβώς και πολύ σωστά το λέτε. Είναι καθαρά θέμα σχεδιασμού και θέμα πολιτικής. Είναι δηλαδή η θεώρηση της τεχνολογίας. Το να δούμε δηλαδή πέρα από την έρευνα και το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δημιουργία πραγμάτων. Το τεχνολογικό κομμάτι. Mm -hmm. Το να φέρουμε δηλαδή το αφηρημένο αντικείμενο της έρευνας στην παραγωγή, στην παραγωγική διαδικασία, στην αγορά. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξουν κατασκευές. Για να υπάρξουν κατασκευέ πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι με τεχνογνωσία. Και για να υπάρχει τεχνογνωσία χρειάζεται σχεδιασμό. Mm. Και αν το δούμε λίγο πιο έτσι, εκτεταμένα το θέμα, λίγο πιο, με λίγο μεγαλύτερο εύρο, οι τεχνικέ σχολέ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που ουσιαστικά ιδρύθηκαν το 1950, αυτό ακριβώ ήρθαν να κάνουν, να δημιουργήσουν την τεχνογνωσία που δεν υπήρχε και τότε. Και που δυστυχώ δεν υπάρχει και τώρα λόγω τη αλλαγή των αναγκών. Τότε οι ανάγκε ήταν σε ανθρώπου, α πούμε, που ήξεραν βασικά θέματα ηλεκτρολογία εποχή. Τώρα τα αντίστοιχα λέγονται τεχνητή νοημοσύνη ή λέγονται CNC και τόρνι και α, άλλα αντίστοιχα θέματα. Και επίση είναι και βαθύ θέμα κουλτούρα, είναι θέμα δηλαδή αντίληψη των πολιτών, που η αντίληψη των πολιτών είναι αυτή που τελικά καθορίζει τι κυβερνήσει, καθορίζει τι πολιτικέ, καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους εκλέγουμε ή α, κυβερνόμαστε. Σωστά. Λοιπόν, αν τα βάλουμε σε μια σειρά... Ευχαριστώ. Η αγορά αυτή τη στιγμή ε, έχει μια βαθιά πληγή που λέγεται έλλειψη τεχνητών, έλλειψη ανθρώπων που θα συνεχίσουν, ε, ε, που θα συνεχίσουν συγκεκριμένα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Σωστά. Σωστά. Τα παραγωγικά, λέω, επαγγέλματα, έτσι. Ε, έτσι ακριβώς. Δηλαδή... Αν ρωτήσετε τους επιχειρηματίες θα σας πούνε ότι τους λείπουν τεχνίτες. Mm. Αν τους ρωτήσετε όμως πόσα επενδύουν για να δημιουργήσουν τεχνίτες, ah. είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, mm, yeah, σωστό. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους που είναι να εκπαιδευτούν για να γίνουν τεχνίτες, αν θέλουν να γίνουν τεχνίτες, μάλλον θα σας πούν ότι δεν θέλουν να γίνουν τεχνίτες. Και δεν είναι τυχαίο, στις τελευταίες μέρες ας πούμε, πόση έμφαση έχετε δώσει ω κανάλι, όχι μόνο εσείς προφανώς, γενικότερα, στις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί δεν υπάρχουν οι εξετάσεις που γίνονται στα τεχνικά λύκεια. Mm. Δεν υπάρχουν οι εξετάσεις που γίνονται για τους ανθρώπους των ΙΕΚ που παίρνουν την πιστοποίηση σήμερα, η ΣΑΕΚ. Mm -hmm. Εκεί γιατί δεν ασχολείται κανείς. Γιατί συζητάνε όλοι για το αν το παιδί θα ανέβει στην Αθήνα και σε ποιο πανεπιστήμιο πέρασε και να πάει η μαμά του και ο μπαμπάς του να το αγοράσουν έπιπλα για να μπουν στο σπίτι που το παιδί θα κάτσει για τέσσερα χρόνια. Γιατί τα παιδιά που πάνε στα ΙΕΚ δεν πάνε και αυτά κάπου, δεν πάνε για δύο χρόνια, δεν έχουν την ίδια διαδικασία, τι ίδιε αγωνίε. Ναι, αλλά μας, δεν μα έχουν περάσει. Μα έχουν περάσει ότι είναι κάτι υποδιέστερο Ακρίβως, αυτό. Ακριβώ. Ποιο ασχολείται με αυτό. Ναι. Άρα, εδώ πέρα από τα δύο προηγούμενα που είπαμε, δηλαδή για την ανάγκη την ίδια του ε, εκπαιδευόμενου να εκπαιδευτεί ή το αν υπάρχουν εν πάση περιπτώσει τέτοια τμήματα ή τη επιχείρηση να προσλάβει τεχνικό. Είναι και ένα βαθύ θέμα κουλτούρα, αντίληψη τη ε? κοινωνία. Mm. Πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα όμω. Για, για πολλά χρόνια όλη η συζήτηση κινείται γύρω από το πώ θα κάνουμε τα παιδιά γιατρού, δικηγόρου, δασκάλου, καθηγητέ. Μέχρι εκεί. Δε, τα υπόλοιπα. Εδώ υπάρχουν σχολέ πανεπιστημιακέ, αφού λέμε για τι Πανελλαδικέ, οι οποίε είναι πραγματικά διαμάντια με άμεση αποκατάσταση και ουσιαστικά είναι ανύπαρκτε τα μηχανογραφικά διότι το όνειρο όλων είναι. Να φτάσουν εκεί. Να μπουν στο Πολυτεχνείο, να πάνε στην ιατρική, να φτάσουν στην νομική. Σωστά. Υπάρχουν πολλά οξύμορα μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεκαετία του 60 ή του 70, έφευγε αθώα ο κόσμο και πήγαινε στη Γερμανία να δουλέψει επειδή δεν είχε δουλειά. Mm -hmm. Επειδή ήταν ανειδίκευτο εργάτη. Mm -hmm. Και πριν από μερικά χρόνια και ακόμα και σήμερα, οι καταρτισμένοι άνθρωποι που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια πάλι φεύγουν στο εξωτερικό, στη Γερμανία, να πάνε να βρουν δουλειά. Άρα, αν αναρωτηθεί κανεί. Τι έκανε τελικά το σύστημα που κατάφερε να φτιάξει πολλά πανεπιστήμια. Όχι ότι είμαι κατά αυτού mm -hmm. του θέματο, μην παρεξηγηθούμε. Προφανώ δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, αλλά χρειαζόμαστε μια ισορροπία. Δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε πια να βλέπουμε ω εναλλακτική την τεχνική εκπαίδευση ή την τεχνολογική εκπαίδευση. Η οποία τεχνολογική εκπαίδευση, ποια τεχνολογική mm. εκπαίδευση, Με, Τώρα δεν υπάρχει ουσιαστικά. Ναι, έτσι. Άρα δεν θα πρέπει να το βλέπουμε σαν εναλλακτική. Πρέπει να το βλέπουμε σαν αντικείμενο ουσία γιατί χωρί ανθρώπου να κατασκευάζουν. Δεν έχει παραγωγική βάση. Mm -hmm. Άρα, όση έρευνα και να κάνει, όσο καταπληκτικά πανεπιστήμια και να έχει, αυτό θα πάει να γίνει προϊόν κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα. Που έτσι κι αλλιώ, επειδή πλέον δεν είμαστε χώρα ένταση ανθρώπινου δυναμικού, η μισθοί μα είναι αρκετά ψηλή σε σχέση δεν με άλλε χώρε. Ένταση ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, δεν έχουμε φτηνό ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με άλλε χώρε. Κατασκευαστικά τα περισσότερα πράγματα γίνονται αλλού. Αλλά δεν είμαστε και χώρα. Ε, Α το πούμε υψηλή τεχνολογία, mm -hmm. δυναμικού δηλαδή, με πολύ τεχνογνωσία που να μπορεί να κατασκευάσει πράγματα. Άρα, πού πρέπει να κινηθούμε εμείς Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ε, μεγάλο θέμα επένδυση. Mm -hmm. Και το επιμελητήριο Ηρακλείου αυτό έκανε. Επένδυσε, επενδύει όλα αυτά τα χρόνια στο να δημιουργηθούν αυτές οι ειδικότητε στην αγορά. Δηλαδή, τώρα έρχεται η οπτική είναι στο σπίτι μας και υπάρχει έννοια του fiber to the home. Mm -hmm. Αυτή η τεχνική, ποιο του εκπαίδευσε. Από πού βγαίνουν αυτοί οι τεχνικοί. Είναι οι μηχανικοί των πολυτεχνείων που μπορούν να τραβήξουν τι οπτικέ σύνε και να τι φέρουν στο σπίτι σα, μπορούν να το κάνουν. Φαντάζομαι πω όχι. Στο χαρτιά κάνουν. θα μπορούν λογικά, έτσι δεν είναι. Ναι, και μπορούν, θα έχουν και τα πιστοποιητικά ναι, που βεβαιώνουν τι εργασίε κτλ. Αλλά πρακτικά, ποιο θα ευθυγραμμίσει την οπτική ή ποιο θα κάνει τη λεγόμενη μουφα για να έρθει το σήμα με πιστότητα μέσα στο σπίτι. Χρειάζεται τεχνίτε. Ποιο φτιάχνει αυτού του τεχνίτε. Αυτό το ερώτημα το απαντήσαμε πριν τέσσερα χρόνια όταν φτιάξαμε το τμήμα οπτικών ινών για να βγάλουμε τεχνίτες στην αγορά που δεν υπήρχαν καθόλου. Ή για παράδειγμα, μιλάμε για το... το βόρειο οδικό άξονα, μιλάμε για τα αεροδρόμια κτλ. Χρειάζονται τεχνικέ κατασκευέ, ηλεκτροσυγκολήσει. Το απλούστατο, ε. Ποιο βγάζει ηλεκτροσυγκολητέ. Ποια σχολή βγάζει ηλεκτροσυγκολητέ. Ποια σχολή βγάζει γύψο Δηλαδή ξηρά δόμηση. Κάθε περίπου ε, έξι χρόνια, ίσως και να λέω πολλά, τα περισσότερα ξενοδοχεία κάνουν ανακαίνιση. Mm -hmm. Και η γυψοσανίδα, η ξηρά δόμηση είναι ένα κλασικό, σταθερό προϊόν που μπαίνει και αλλάζει τους χώρους και τα λοιπά. Μεταξύ όλων και των άλλων βέβαια. Ποιος εκπαιδεύει γυψοσανιδάδες στην Ελλάδα. Αναρωτηθήκαμε, δηλαδή, ποια σχολή βγάζει γυψοσανιδάδες. Κάποια πολύ βασικά ερωτήματα που ε, έρχεται, εμείς ήρθαμε ας πούμε, σαν επιμελητήριο εκεί να δώσουμε λύση. Και δυστυχώ για να δώσουμε λύση, κάναμε επαφέ με τη Γερμανία για να φέρουμε σχολέ για να εκπαιδεύσουν αυτού του ανθρώπου στην Ελλάδα. Φύγαμε δηλαδή στο εξωτερικό για να φέρουν πιστοποιητικά τέτοια. Και ακόμα και όταν ψάξαμε συνεργασίε με τα πανεπιστήμια, θεωρείται λίγο υποδεέστερο ένα πανεπιστήμιο να ασχοληθεί τώρα, α πούμε, με την αρτοποιία. Αυτά είναι για τα, τα πανεπιστήμια για τα πιο μεγάλα, για τα πιο σημαντικά. Που είναι μεγάλα και σημαντικά, πραγματικά. Mm -hmm. Αλλά κάποιο πρέπει να ασχοληθεί και με τα υπόλοιπα. Και η ρίστο εμπαρόδοτα, τα υπόλοιπα αφήνουν και κέρδο. Αυτή ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σα κάνω. Πείτε τώρα δηλαδή ότι κάποιο επιλέγει αυτό. Λέει, οκ, okay, α μην γίνω. ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγο. Ε, Μηχανικό. Α γίνω, γίνω ψυκτικό. Ναι, σωστά. Για ψάξτε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να βρούμε ένα ψυκτικό, να έρθει να μα φτιάξει κάτι τώρα, να δούμε. Υπάρχει. Επαγγελματική αποκατάσταση άρα είναι δεδομένη. Και όχι μόνο. χρηματικά. Και Έχουν απολαυέ. Προφανώ. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί της... τώρα πια αυτό πρέπει να το κοιτάμε στα έτσι που έχει πάει η κατάσταση. Ακριβώ έτσι είναι. Είναι προσφορά και ζήτηση. Όταν δεν υπάρχουν ειδικότε, και όλοι δεν κάνουμε τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν τεχνίτε και τεχνικοί. Mm -hmm. Αυτό τι σημαίνει. Όταν δεν υπάρχει κάτι, ανεβαίνει η αξία του και υπάρχει καλύτερη αμοιβή. Απ' την άλλη όμως, μεριά, είναι και θεσμικό θέμα των ίδιων των επιχειρήσεων. Δηλαδή... Ναι, έχουν. Σωστά. Από τη στιγμή που θέλουν γιατί δεν βοηθούν, έτσι δεν είναι. Ακριβώ, δηλαδή α, αν ήμασταν μια εκπαιδευτική αγορά, να την πω αγορά, δεν είναι δόκιμο όρο, αλλά mm -hmm. για να συνεννοηθούμε, η οποία δημιουργούσε τέτοιου τεχνίτε και τεχνικού, δεν θα υπήρχε αυτή η ανάγκη. Δεν θα είχε δηλαδή τον ενδιασμό η επιχείρηση να πει: Να εκπαιδεύσω το στέλεχό μου ή μόλι το εκπαιδεύσω θα φύγει. Ή θα μου ζητήσει περισσότερα, ή θα πάει σε μια άλλη εταιρεία. Μα τόσο με, με αυτού του όρου ε, αντιμετωπίζουν του εργαζόμενου. Υπάρχει, υπάρχει και αυτό. Όπως υπάρχει αυτό. Όπω υπάρχει επίση και το αντίστοιχο από τη μεριά των ε, εκπαιδευομένων. Των ανθρώπων δηλαδή των τεχνικών. Που λέει, Να πάω να γίνω μάγειρα, ή θα δουλεύω τριπλοβάρδια, τριπλο χωρί ρεπό και δεν θα μπορώ και να φύγω, α πούμε. Mm. Άρα εκεί είναι μια ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί από το κράτο. Mm -hmm. Από, από, θεσμικά μάλλον να το πω πιο σωστά, γιατί δεν είναι μόνο το κράτος, το επιμελητήριο είναι κομμάτι του συστήματος ή οι ενώσεις, οι, οποία πρέπει, οι οποίες πρέπει να, να, καταλάβουν το πρόβλημα και να παρέμβουν με δράσεις. Τέτοιε δράσει είναι οι δράσει που κάνουμε εμεί. Άρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πρέπει ουσιαστικά να καθίσουν το τραπέζι όλε οι πλευρέ. Η πλευρά τη εκπαίδευση, η πλευρά τη κοινωνία, η πλευρά τη επιχείρηση και φυσικά Εμεί οι ίδιοι, ε, που πρέπει Ι... κάποια στιγμή να αποφασίσουμε και πώ θέλουμε να πάμε με παρακάτω. Γιατί εγώ θα ρωτήσω το εξή. Α υποθέσουμε ότι υπάρχει μια, ξέρω εγώ, δίνεται κάποια κίνητρα για, για κάποιου να έρθουν σε μια από αυτέ τι σχολέ. Του μάγειρε, του αρτομάγειρε που είπατε προηγουμένω. Έχει. Έχει αντι... δηλαδή υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν αρκετά οξύμορα. Okay. Πέρυσι, α πούμε, είχαμε βγάλει υποτροφίε που τα παιδιά μπορούσαν να έρθουν ουσιαστικά δωρεάν. Mm -hmm. Ε, Δεν ήρθαν. Αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια. Και δεν είναι ότι δεν ήρθαν μόνο σε εμά. Με, uh, με τη διαδικασία αυτή που έγινε μέσα στον κορονοϊό και πιέστηκε πολύ η ξενοδοχεία γενικότερα, mm -hmm. και πιέστηκαν και οι υπάλληλοι πάρα πολύ, αυτό είναι καταγεγραμμένο, το έχετε βγάλει κι εσεί πολλέ φορέ κτλ. Στρεσαρίστηκε αυτό ο κόσμο. Χτυπήθηκε πολύ. Mm -hmm. Άρα λοιπόν εκεί που μπαίναν 400 άτομα μάγειρε στην Κρήτη στα ΙΕΚ. Um, Κάθε χρόνο καταλήξαν να παίρνουν 150, 200. Φύγαν τα παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι γενικότερο. Πρέπει θεσμικά να υπάρξει μια ε, προσπάθεια α, 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 αφενός με να καταξιωθεί, να φανεί δηλαδή ξεκάθαρα η συνεισφορά και ο ρόλος των ανθρώπων αυτών στην αγορά και στην κοινωνία, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Mm -hmm. Δηλαδή θα, θα λειτουργούσε το στούντιό σας σήμερα εδώ αν δεν είχατε τους ανθρώπους αυτούς. Ή... Ούτε κατά διάδεια. Τα... Ο και φιός το, μάλιστα, μας έχει λυπηθεί. Δεν είναι λογικό ότι όσο πιο καλά κατηρτισμένοι και όσο πιο σοβαρή τεχνογνωσία έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τόσο πιο ανταγωνιστική είναι η δική σας η δουλειά στο τέλος. Mm -hmm. Τόσο πιο προστιθέμενη μεγαλύτερη αξία έχει τη τελική υπηρεσία ή το προϊόν. Αυτά πρέπει επιτέλους να πιστοθούν εκεί που ανήκουν, σε αυτή δηλαδή την αγορά. Ε, εκεί λοιπόν είναι ε, σταθερά η δουλειά η δικιά μας που γίνεται πολλές δεκαετίες τώρα, προκειμένου να εμφανιστούν αυτά τα επαγγέλματα, αυτές οι τεχνογνωσίες, αυτές οι ειδικότητες μέσα στην αγορά. Φυσικά μόνοι μας δεν φτάνουμε. Mm -hmm. Και το ΙΕΚ που δημιουργήθηκε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε, με όρους καθαρά αγοράς, με όρους καθαρά ε, αναγκών που πάμε να εξυπηρετήσουμε στην αγορά, προκειμένου να βγάλουμε ειδικότητε οι οποίες αφενός μεν δεν υπάρχει παιδί που να τελειώνει και να μην είναι ήδη κλεισμένη η θέση εργασία. Για, για, πείτε ένα. Δεν έχει σημασία. Από οποιοδήποτε. Okay. Οποιοδήποτε επάγγελμα στα ΙΕΚ υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Ή, ή θεωρείτε, θεωρείστε ότι είναι. Άρα ουσιαστικά εσεί δεν έχετε φτιάξει ε, σχολές σχολέ για να φτιάξετε σχολή, τμήματα για να φτιάξετε τμήματα. Έχετε φτιάξει αυτά που ζητάει η αγορά. Ακριβώ. Δηλαδή, ναι. όποιο τμήμα λειτουργεί και υπάρχει, επειδή ήρθε να καλύψει μια ανάγκη τη αγορά, η κάλυψη εργασιακή μετά είναι δεδομένη. Και μάλιστα τα, τα, παίρνουν τα παιδιά από την πρακτική. Δηλαδή έρχονται πριν και, και μάλιστα υπάρχουν και... Είχαμε και αντεκδικήσει γιατί δεν είπε σε μένα και είπε στον άλλο, ας πούμε. Εμεί <Φίλοι> δεν λέμε σε κανένα έτσι, για να ε, γίνουν αυτέ οι διαδικασίε. Πάντω στον πυρήνα τη. Γιατί δεν λέτε σε κανένα, δεν θα μπορούσε και αυτό να υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ των... των, σχολών, των ΙΕΚ ας πούμε, και, των... και τη αγορά. Ε, Εμεί έχουμε ανοιχτέ Μα Έτσι κι αλλιώ εσεί το είσαστε του επιμελητηρίου, σωστά. Είστε μια... Σαφώς. Αυτό εννοώ, δεν Μην λέμε γύρω, σε κανένα. Όποιο πω... θέλει και ακριβώς. έρθει να μα μιλήσει. Εμεί ίσα ίσα μιλάμε γιατί είναι για την αποκατάσταση των παιδιών. Το θέλουμε αυτό. Άρα δεν είναι ότι ευνοούμε ή δεν ευνοούμε σωστά. κάποιον. Εμεί έχουμε μια ανάγκη να βάλουμε τα παιδιά στην αγορά γιατί. Αυτό είναι και ο ρόλο ο, ο δικό μα, και να ικανοποιήσουμε και την αγορά που δεν βρίσκει τεχνικού ή δεν έχει τεχνικού. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με καθαρό ενδιαφέρον ικανοποίηση των αναγκών τη αγορά, που όμω πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι που συζητάω σήμερα εδώ, εκτό από όλα τα άλλα βέβαια, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια θεσμική, μια κεντρική τη τετραπλή έλικα αντίδραση, δηλαδή όλο αυτό που είπατε, τη κοινωνία, τη αγορά, τη ακαδημία, τη κυβέρνηση, να δει το θέμα και να καταλάβει ότι το αν υπάρχει ή όχι επιχειρηματικό τομέα στην Ελλάδα αύριο έχει να κάνει με το αν υπάρχει ή όχι τεχνική και τεχνολογική δραστηριότητα εκπαίδευση στη χώρα. <χω> πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ελπίζω κάποια στιγμή να την καταλάβουν σοβαρά, γιατί όσε όσες φορέ έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε κάτι σε ό,τι αφορά την τεχνική εκπαίδευση, έχει γίνει με λίγο πιο μικροπολιτική. ή αποσπασματικά. Ακριβώ. ή κάθε φορά που αλλάζει το Υπουργείο ή και ο ίδιο ο Υπουργό μπορεί να αλλάξει η πολιτική. ή πολλέ φορέ επειδή τα αποτελέσματα αυτά κάνουν 3, 4, 5 χρόνια να φανούν. Χρειάζονται άμεσα βήματα, ας πούμε, όπω mm. όπως είναι να αλλάξει το σύστημα του Πανελληνίου που είναι άμεσο και ακούγεται αμέσω, ας πούμε και έχουμε τέτοιες, τέτοια προβλήματα. αλλά Ας, ας μην, το, ας μην το, το δούμε όμως μυρολατρικά. Mm -hmm. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Mm -hmm. Εμείς λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι έχουμε δημιουργήσει ειδικότητε, έχουμε δημιουργήσει συγκεκριμένα τμήματα, δηλαδή στο τμήμα των ΚΕΚ αυτή τη στιγμή, Υπάρχουν 120 διαφορετικέ ειδικότητε να διαλέξει κάποιο. Wow. Στα ΙΕΚ υπάρχουν 18-19 πολύ σύγχρονε ειδικότητε να έρθει κάποιο. Άρα, εμείς αυτό που έπρεπε να γίνει γίνεται. Περνάνε περίπου 2.500 άτομα κάθε χρόνο από τι σχολέ. Άρα, ε, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ή που μπορούμε να κάνουμε, έχουμε αρχίσει να το κάνουμε γιατί προφανώ θα μπορούσαμε πάντα να κάνουμε περισσότερα. Το λέτε το ΚΕΚ okay, εννοείται το κατάρτιση.gr. Στο κατάρτιση.gr ακριβώ υπάρχουν. Αν το Αν το άμα και το θάμα τώρα, <laughs> <laughs> κύριε Καθαράκη, μια και είτε, είστε εδώ και τα συζητάμε. Ναι. <laughs> σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Και για την πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε. Εύχομαι και ελπίζω κάποια στιγμή πραγματικά η τεχνική εκπαίδευση να πάρει τη θέση που τη αξίζει πρώτιστα στη συνείδησή μα. Διότι δεν τα έχουμε πολύ ψηλά τα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ αυτά είναι που ουσιαστικά μα πάνε παραπέρα. Να σταματήσουμε να λέμε ότι είναι εναλλακτική των παιδιών που δεν πέρασαν ναι. στα πανεπιστήμια να πάνε σε τεχνική εκπαίδευση. Τεχνική εκπαίδευση είναι επιλογή. Σωστά. Είναι συνειδητή, αρχική επιλογή, εξίσου σημαντική, γιατί οι τεχνίτε είναι επιστήμονε εφαρμοσμένοι. Είναι τόσο υψηλή η τεχνολογία που καλούνται να ακουμπήσουν σήμερα, που αν δεν έχουν όλη αυτή τη γνώση, την τεχνογνωσία και την επιστημονική κατάρτιση που χρειάζεται δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.